Πόρτα χρονοκαθυστέρησης όπως αυτές που υπάρχουν στις τράπεζες και αλεξίσφαιρο τζάμι στο ταμείο ήταν τα έργα ασφαλείας που έγιναν στο κατάστημα της ΔΕΗ στο Άργος, το οποίο θα λειτουργήσει και πάλι από αύριο. Από ό,τι είδατε από τον τηλεοπτικό φακό, όλα είναι έτοιμα για να επαναλειτουργήσει και πάλι από αύριο Πέμπτη το ταμείο της ΔΕΗ εδώ στο Άργος, που ως γνωστό να θυμίσουμε βρίσκεται κλειστό εδώ και αρκετό καιρό λόγω της συγκεκριμένης ληστείας που έγινε. Οι υπεύθυνοι της ΔΕΗ προχώρησαν σε εργασίες. Τοποθέτησαν μια αλεξίσφαιρη πόρτα χρονοκαθυστέρησης, όπως στις τράπεζες δηλαδή, όπως βέβαια και το αλεξίσφαιρο τζάμι που βρίσκεται στο ταμείο. Βέβαια, φυσικά, μέχρι ο κόσμος να συνηθίσει αυτές τις αλλαγές θα υπάρχει ένα πρόβλημα, μια μικροκαθυστέρηση, αλλά όλα αυτά ήταν απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του πρακτορείου της ΔΕΗ, να μην είναι δηλαδή εύκολη λία στα χέρια των κάθε ειδών, κάθε είδους παράνομων. Από αύριο λοιπόν Πέμπτη, 7 και 4 το πρωί θα ανοίξει και πάλι το πρακτορείο και ως τις 1 το μεσημέρι καθημερινά θα εξυπηρετεί το καταναλωτικό κοινό της επαρχίας του Δήμου, μάλλον Άργους Μυκηνών.